κοτσάρκες και κόμενες το καλοκαίρι. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Οι ψυχοκόρες». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, η Διονυσία δεν αντέχει πολύ να κρατήσει το μυστικό της Ευανθίας. Αποκαλύπτει στη Μαρία ότι η νύφη τους βλέπει κανονικά, αλλά δεν το λέει σε κανέναν, γιατί θέλει να παρακολουθεί τη Φρόσο. Την ίδια ώρα οι άντρες τους καταστρώνουν σχέδιο για να πάνε στο χωράφι της Ευανθίας και να ψάξουν μήπως βρουν και άλλα αρχαία αντικείμενα. Ο Βελής όμως τους έχει από κοντά και εκβιάζει τον Οδυσσέα, ώστε να μπει και αυτός στο κόλπο. Ενώ η Αμαλία, η πρώην ψυχοκόρη των Άτσιδων, χτυπά με το γιο της στην πόρτα της Ευανθίας, ζητώντας τη δουλειά και μια γωνιά για να μείνουν. Εκείνη την υποδέχεται με χαρά. Υποτίθεται για να βοηθά τη Φρόσο, που έχει φορτωθεί με πολλές δουλειές, τώρα που η ίδια είναι τυφλή. Η Φρόσο δεν ενθουσιάζεται καθόλου με τη νέα συνθήκη, αλλά προσπαθεί να μην τον δείχνει. Στο μεταξύ, οι γαμπροί του Νάτσι απορούν με την περίφραξη στο χωράφι που έγινε με εντολή του Βελή. Η Μαρία μαθαίνει πως ο στράτος χρωστά και πηγαίνει στη Φρόσο για να ζητήσει δανεικά, αφού ξέρει πως αυτή κάνει πια κουμάντο. Στην κουβέντα πάνω όμως, της λέει πως η Διονυσία της εκμυστηρεύεται κάτι που η ίδια θεωρεί τρελό, δηλαδή πως η Ευανθία βλέπει κανονικά. Η Φρόσο αποφασίζει να το ελέγξει και πραγματικά την πιάνει στα πράσανα να κυκλοφορεί στο σπίτι. Η Ευανθία δέχεται την επίσκεψη από το Βελή, ο οποίος την ενημερώνει σχετικά με την παραβίαση στα χωράφια. Η Αμαλία ταράζεται όταν το βλέπει και όταν πια φεύγει πηγαίνει στην Ευανθία και την προειδοποιεί να τον προσέχει γιατί είναι μούτρο. Γενικά η Αμαλία κάνει ότι τη ζητήσει Ευανθία με σκοπό να την πείσει να μπει ο γιος της πρώτο παιδί στην οικογένεια Νάτσι. Ενώ η Φρόσο αντιλαμβάνεται νωρίς όχι μόνο τους σκοπούς της αλλά και το σχέδιό της να κάνει κακό στο μωρό της, στον Ασημάκη. Παράλληλα η Φρόσο μαθαίνει από τον Οδυσσέα για τα αρχαία ευρήματα και τον εκβιασμό του Βελή και αναλαμβάνει να χειριστεί ίδια τον διεφθαρμένο αστυνόμο. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!